Περισσότερα από 10 λεπτά κράτησε το θρίλερ με το λευκό γιοταχή που πρωταγωνιστεί στην κούρσα θανάτου στο αντίθετο ρεύμα του βόρειο δικού άξονα Κρήτης, την οποία κατέγραψε καρέ-καρέ ο Ηρακλής Ομαράκης. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Αυτό το πράγμα μου έχει ξανασυμβεί εμένα στο παρελθόν. Να συναντήσω αυτοκίνητο και από την πλευρά τη δική μου. Δηλαδή να το βρω μπροστά μου. Στο βίντεο που έγινε viral καταγράφονται επανειλημμένα τετ-α-τετ με άλλους ανυποψίαστους οδηγούς που βλέπουν ξαφνικά μπροστά τους το γιοταχή, το οποίο όπως αποδείχτηκε οδηγούσε ένας Κινέζος πολίτης. Δεν υπάρχει ψέματα, μέχρι Ρέθινο θα πάει. Τουλάχιστον σε 5 περιπτώσεις οδηγοί φαίνονται στη διάρκεια του βίντεο να φτάνουν μια ανάσα μακριά από τη μετοπική σύγκρουση. Δεν μου φάνηκε να είναι μεθυσμένος, γιατί οδηγούσε... Ήταν καλός οδηγός. Έχουν γίνει κάποια έργα τώρα στον κόμβο και έχουν αλλάξει τις εισόδους κτλ. Και δεν ξέρω πώς μπερδεύτηκε ο άνθρωπος ή μπορεί να μην είχε φώτα στον κόμβο, δεν ξέρω. Ξημερώματα Τρίτης, ο γνωστός επαγγελματίας ξεκίνησε από τις Γούβες με προορισμό το λιμάνι του Ηρακλείου. Έκπληκτος, όπως περιγράφει στην Κρήτη TV, είδε το λευκό γιοταχή να τον προσπερνάει από το αντίθετο όμως ρεύμα. Με κομμένη την ανάσα και ο ίδιος ακολουθεί την τρελή πορεία του γιοταχή, ενημερώνοντας τηλεφωνικά την αστυνομία. Το τμήμα τροχέας του βόρειου δικού άξονα Κρήτης αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία στο ύψος του κόμβου του αεροδρομίου. Μάλλον από τον πανικό του δεν τα κατάφερε. Τον έβλεπα όμως ότι μία πήγαινε γρήγορα. Όταν δεν έβλεπε αυτοκίνητα, προσπαθούσε να βγει γρήγορα από τον δρόμο. Και μετά εμφανιζόταν αυτοκίνητα και φρέναρε. Πήγαινε πιο αργά, ας πούμε, για να αποφύγει τους ανθρώπους. Και μετά, όταν δεν είχε πάλι αυτοκίνητα, ξαναπήγαινε γρήγορα. Ένα περιπολικό έσπευσε να σταματήσει τον Κινέζο οδηγό πριν προκαλέσει ατύχημα στο ύψος της Πρασάς. Από κοκκίνη, αντίθετο ρεύμα. Να, αστυνομία. Καληνύχτα, δες τώρα. Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, επρόκειτο για Κινέζο υπήκο, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος, περιγράφοντας ότι μπήκε από λάθος ανάποδα στην Εθνική Οδό και δεν γνώριζε πού υπήρχε έξοδος για να επιχειρήσει αναστροφή. Όπως προβλέπεται, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που βγήκε αρνητικό, ενώ πλέον καλείται να πληρώσει ακριβά το λάθος που παρολίγο να οδηγήσει σε ατύχημα, με απρόβλεπτες διαστάσεις. Εγώ το έχω δει και μπροστά μου και ήμουνα και με τη γυναίκα μου και με την κόρη μου. Δεν ξέρω τι συνέβη και έγινε αυτό το λάθος. Πάντως έχει ξανασυμβεί και ίσως να πρέπει να δούμε, δεν ξέρω, οι σημάνσεις, μήπως δεν ή ο φωτισμός στους κόμβους. Κάτι δεν γίνεται σωστά γιατί δεν νομίζω να είναι. Δηλαδή αυτό έτυχε σε μένα 2 φορές. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει μόνο αυτές τις 2 φορές. Σε κάθε περίπτωση κίνηση στο αντίθετο ρεύμα προβλέπεται πρόστιμο 200 ευρώ αλλά και αφαίρεση διπλώματος.